Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένουν στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν θα συνεχιστεί η διαδικασία επιλογής των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων ή αν θα παγώσει λόγω εθνικών εκλογών. Στη Μαγνησία έχουν υποβληθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 129 αιτήσεις για 72 θέσεις διευθυντών γυμνασίων και λυκείων, ενώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν γίνει 124 αιτήσεις για 76 θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Σε αυτό το στάδιο η διαδικασία βρίσκεται στη φάση των συνεντεύξεων των υποψηφίων διευθυντών. Αν ωστόσο θεωρηθεί ότι η επιλογή των νέων διευθυντών είναι η υπηρεσιακή μεταβολή, τότε όλα μπορεί να αλλάξουν από τη στιγμή που προκηρυχθούν οι βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει ένα ερώτημα. Το αν θεωρείται η τοποθέτηση σε προεκλογική περίοδο, αν προκηρυχθούν εκλογές, υπηρεσιακή μεταβολή ή όχι. Αυτό όφιλε του Υπουργείου Παιδείας να το γνωρίζει και όφιλε του Υπουργείου Εσωτερικών να το έχει απαντήσει. Έτσι ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων εκείνοι που έχουν υποβάλει αιτήσεις και είναι στη διαδικασία τώρα των ενστάσεων και αμέσως μετά αρχίζουν οι συνεντεύξεις με τους νέους αναμορφωμένους πίνακες, αν θα συνεχιστεί η διαδικασία ή όχι. Υπήρχε μια καθυστέρηση εδώ και 2,5 χρόνια που θα έπρεπε να έχει λυθεί το ζήτημα των διευθυντών, η οποία θητεία τους είχε λήξει από τον Αύγουστο του 2020. Είναι παράδοξο ένα μήνα πριν τις εκλογές να τρέχουν διαδικασίες έτσι ώστε να ολοκληρωθούν, οι οποίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τις διευκρινήσεις που θα δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών θα εξαρτηθεί αν θα προχωρήσει ή αν θα παγώσει η διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Ο νόμος λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν υπηρεσιακές μεταβολές ενώ πάμε σε εκλογές. Η νομοθεσία είναι, ναι, είναι ασαφής. Πολύ σωστά το λέτε. Λέει ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταβολές, δηλαδή μεταθέσεις ή διορισμοί το χρονικό διάστημα, αλλά αν θεωρηθεί η υπηρεσιακή μεταβολή, το αν κάποιος αναλάβει μια θέση ευθύνης, όπως είναι του διευθυντή, μετά από ένα χρονικό διάστημα, θα πρέπει να σταματήσουν οποιασδήποτε διαδικασίες. Αν θεωρηθεί ότι είναι μια εξέλιξη ομαλή και δεν επηρεάζει την εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου στο δημόσιο τομέα, θα θεωρηθεί ότι μπορεί να συνεχιστεί η όλη διαδικασία. Με δεδομένη την πιθανότητα να πάμε ακόμη και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση, προκειμένου να υπάρξει κυβερνητικό σχήμα, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο με τους ίδιους διευθυντές. Αν έχουμε πρώτες, δεύτερες και τρίτες εκλογές, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Και κατά πόσο οι συγκεκριμένοι πίνακες, μοριοδοτούμενοι των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μπορούν να αναμένουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει γίνει η κρίση τους.